Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή υπεύθυνα μαζί από το Center TV Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Είμαι ο Διονύσης Βοριάς, εδώ από την έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομοτινή. Αναδεικνύουμε ζητήματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την πρωτεύουσα της περιφέρειάς μας, αλλά και ευρύτερα την περιφέρεια. Πολλές φορές δίνουμε το χώρο και το χρόνο σε πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, αλλά και ανθρώπους της εκπαίδευσης και του πολιτισμού να μας αναλύσουν με νυφαλιότητα, ηρεμία και τον απαραίτητο χρόνο τα ζητήματα τα οποία τους αφορούν. Σήμερα έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σε ένα σχολείο, ένα σχολείο διαφορετικό αλλά αρκετά σημαντικό, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Κομωτινής, γνωστό ως ΔΕ από τα αρχικά του και εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση με τον διευθυντή του, Ηλία Βλάχο, τον οποίο ευθύ αμέσω θα καλησπέρισω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σα να αναλύσουμε θέματα που αφορούν τα σχολεία δεύτερη ευκαιρία, την εκπαίδευση ενήλικων και την εκπαίδευση γενικότερα. Τα σχολεία δεύτερη ευκαιρία, καλώ ή κακώ, πολλέ φορέ δεν τα ακούμε στα μέσα μαζική ενημέρωση γιατί δεν πουλάνε. Αλλά ο ρόλο του είναι σημαντικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι και νομίζω ότι αποτελούν τη βάση της κοινωνίας μας, η οποία θα δώσει νόηση για την πρόοδο. Και όχι μόνο των ενηλίκων, αλλά και των ανηλίκων και των παιδιών μας. Γιατί το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στην τρέχουσα σχολική περίοδο, είχε 127 μαθητές. Από αυτούς τους 127 μαθητές, ολοκλήρωσαν το Α ή το Β έτος, 115 μαθητές ή εκπαιδευόμενοι, όπως τους λέμε εμείς. Ένας αριθμός, πραγματικά, ε, πολύ σημαντικό. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμο καλύτερα πού βρισκόμαστε, mm. σε ποιο σχολείο και τι κάνει αυτό το σχολείο. Σχολείο δεύτερη ευκαιρία. Τι είναι αυτό το σχολείο mm. και τι απολυτήριο προσφέρει. Ωραία. Το σχολείο δεύτερη ευκαιρία προσφέρει απολυτήριο γυμνασίου ισότιμο με τα απολυτήρια γυμνασίου που δίνουν τα, στον πρωινό κύκλο ή τα, τα εσπερνά. Αφορά όμω Mm -hmm. Δηλαδή από 18 χρονών και πάνω. κάποιοι για να μπορεί να γραφτεί στο σχολείο δεύτερη ευκαιρία, θα πρέπει να είναι από 18 χρονών και πάνω. Είναι δύο έτη, όχι τρία, mm -hmm. όπως τα σχολεία τα, της ειπικής εκπαίδευσης. Ε, και τα μαθήματα τα οποία κάνουμε είναι ελληνικά, είναι μαθηματικά, είναι αγγλικά, πληροφορική, περιβαλλοντική, ε, φυσικέ επιστήμες και και πολιτιστική αγωγή. Άρα, δίνεται η ευκαιρία σε έναν ενήλικα, ο οποίο για κάποιο λόγο στη ζωή του κατά το παρελθόν, είτε όταν ήταν ανήλικος είτε γενικότερα όπως τα έφερε η ζωή του, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το γυμνάσιο, να το πράξει αυτό λίγο πιο ευέλικτα και λίγο πιο ανθρώπινο. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ο σκοπό των σχολείων δεύτερη ευκαιρία. Να επανεντάξει στην εκπαίδευση άτομα τα οποία για πολύ σοβαρού λόγου ε, δεν κατάφεραν να τελειώσουν το, την τυπική εκπαίδευση και το γυμνάσιο. Ε, και να του βοηθήσουμε να συνεχίσουν. Ο σκοπό ο δικό μα είναι να, πέρα από το να ολοκληρώσουν όλοι οι έννοιλικε συμπολίτε μα που δεν έχουν απολύτω γερμασίου το σχολείο μα, είναι να, να πάνε και στο λύκειο. Έχουν το δικαίωμα, έχουν τη δυνατότητα να πούν σε οποιοδήποτε είδο λύκειου θέλουν, είτε πρωινό, είτε σπερινό, είτε γενικό, είτε πάλι. Βλέπετε από του αποφύτου σα ότι σιγά σιγά πηγαίνουν και στο λύκειο. Ε, το βλέπουμε αυτό ήδη από το 2018 που είμαι διευθυντή. Έχουν πάνει, ουσιαστικά πάνω από 50 εκπαιδευόμενοι έχουν γραφτεί στα σημερινά λύκεια τη περιοχή μα. Ήδη φέτο έχουμε 7 αιτήσει ε, και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να γραφτεί και στο λύκειο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ε, θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να συνεχίσουν. Επιλέγουν περισσότερο σημαντικά. μετά το, το εσπερινό λύκειο, ναι. αντίστοιχα. Ε, επιλέγουν το εσπερινό λύκειο, περισσότεροι πηγαίνουν στο εσπερινό επαγγελματικό λύκειο. Mm -hmm. Ωστόσο όμω τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε και εγγραφεί και στο εσπερινό γενικό λύκειο. Mm -hmm. Είναι μικρότερο σχολιωμένο, αλλά προσφέρει και αυτό σημαντικά εφόδια στου ε, εκπαιδευόμενου σχολείου μα. Εκπαιδευτικά τώρα μιλώντα, το απολυτήριο γυμνασίου είναι απαραίτητο και για να συμμετάσχουν σε κάποιου διαγωνισμού, να συμπληρώσουν κάποιε θέσει που ανοίγουν οι συμπολίτε μας, να φανταστώ, γι' αυτό έρχονται και Έτσι. πολλοί. Ε, οι περισσότεροι έρχονται γι' αυτό το λόγο. Ε, είτε επειδή είναι εργαζόμενοι ε, και θέλουν να βγάλουν δίπλωμα επαγγελματικό για μηχανήματα, τα οποία δεν μπορούν να βγάλουν δίπλωμα και τα οποία θα τους βοηθήσει και οικονομικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα έχουν και κάτι σίγουρο στα χέρια του. Ε, υπάρχουν συμπολίτε μα οι οποίοι έχουν μεγαλώσει τα παιδιά του και πλέον προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο ζωή του και να ε, κατακτήσουν αυτό που δεν κατάφεραν μικροί, έτσι να βγάλουν αυτό το, το αποθυμένο που έχουν μέσα του. Και υπάρχουν και αρκετοί πλέον συμπολίτε μα, μεγάλη ηλικία, οι οποίοι έρχονται μόνο και μόνο επειδή άκουσαν ότι περνάμε ωραία. Mm -hmm. Ότι μαθαίνουμε πράγματα και θέλουν να συμμετάσχουν κι αυτοί σε μια τέτοια διαδικασία που δεν μπόρεσαν να την ολοκληρώσουν τότε. Ποιο είναι ο γυραιότερο μαθητή που κατά τη διάρκεια yeah. τη θητεία έχει έρθει να εγγραφεί και αν αυτό ο μαθητή έχει καταφέρει να αποφτεί. Ο, ο γυραιότερο μαθητή μα είναι ο κύριο Κώστα. Ολοκλήρωσε φέτο ε, το δεύτερο έτο. Ολοκλήρωσε δύο έτη. Mm -hmm. Δεν έκανε ούτε μία απουσία. <laughs> δηλαδή πραγματικά δεν έκανε καμία απουσία. Συνταξιούχο. Ε, από χωριό της ε, ε, ερχόταν συνέχεια και μάλιστα αυτό μου έκανε εντύπωση όταν ε, του πήραμε συνέντευξη την πρώτη φορά γιατί όλοι όσοι εγγράφονται στο σχολείο της Φιγερίας περνούν από συνέντευξη προκειμένου να φτιάξουμε τα τμήματα και να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουμε απέναντί μας. Είπε ότι αρκετά πράγματα έμαθα στο καφενείο, ήρθε η ώρα να μάθει και κάποια σοβαρά πράγματα στο σχολείο. Είναι δηλαδή η πιο μεγάλη κουβέντα που έχω ακούσει. Πολύ σημαντικό και αυτό είναι και μια ευκαιρία να το ακούσουν συμπολίτε μα, οι οποίοι του βλέπουμε συνταξιούχου στα Προπατζήδικα ή και στα καφενεία. Μόνο εντάξει, καλά τα καφενεία, αλλά Ωραία. εφόσον ίδια. έχουν και αυτή τη δυνατότητα εδώ μέσα Έτσι. στο κέντρο τη πόλη, μπορούν να την εκμεταλλευτούν. Και Ο κύριο Κώστα είναι πραγματικά πρότυπο για όλου μα, ε, διότι έκανε πράξη αυτό που στην Ευρώπη είναι ήδη πραγματικότητα: η διαβίου μάθηση. Ε, δεν έχει κανεί λόγο να ντραπεί που έρχεται στο σχολείο Δεύτερη Ευκαιρία, mm -hmm. γιατί όταν μιλάμε για πρώτη φορά. Ε, με του συμπολίτε μα που έρχονται να κάνουν εγγραφή, να συμπληρώσουν την αίτηση που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο βήμα mm -hmm. να έρθει, να αποφασίσει να πα mm -hmm. σε ένα yeah. χώρο. Και yeah, περιέχει διδεύτε. την απόφαση <σχελίσαι> και, το, και, και την έκθεση. <σχελίσαι> έτσι. Αυτή να υπογράψει <σχελίσαι> την αίτηση ότι θέλει να γραφτεί στο σχολείο, γιατί έχει ακούσει δυστυχώ ε, απόψει ε, γειτόνων, mm -hmm. απόψει συγγενών, απόψει ενδεχομένω και τη οικογένεια τη ίδια. Γιατί είχαμε κάποτε και περιστατικά ατόμων οι οποίοι δεν είχαν πει στην οικογένειά του ότι έρχονται στο σχολείο και λέει δεν θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφίε για να μην μα δουν. Mm -hmm. ε, έρχονται σε ένα σχολείο. Δεν πάνε κάπου που πρέπει να ντρέπονται. Αυτό προσπαθούμε να του πείσουμε και βλέπω σιγά σιγά, χαίρομαι ιδιαίτερα, όταν βλέπω ακόμα γονεί να φέρουν τους ενήλικες, τα ενήλικα παιδιά του ή ακόμα ε, πεθερού να φέρνουν. Τι νύφε του να γραφτούν στο σχολείο Δεύτερη Ευκαιρία Κοποντή. Για μα είναι μεγάλο επίτευγμα γιατί μα εμπιστεύονται. Και αυτή την εμπιστοσύνη εμεί θέλουμε να την ανταποδώσουμε στο μέγιστο. Το σημαντικό, επειδή συζητάμε κατά καιρού και με το χρόνο, γνωριζόμαστε mm -hmm. αρκετό καιρό, βλέπω ότι δεν έρχονται μόνο εδώ για να πάρουν το απολυτήριο του γυμνασίου όπω άλλα σχολεία Δεύτερη Ευκαιρία ανά τη χώρα, mm -hmm. αλλά έχετε δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που έρχονται εδώ και για την ψυχαγωγία τη που λέτε, Έτσι. που δεν είναι κακό, Όχι. και έρχονται και επειδή κάνετε πάρα πολλές δράσεις ενημερωτικές mm -hmm. για τη γυμναστική, για την υγεία, για την ιστορία. Mm -hmm. Πείτε μας ε, περισσότερα λόγια Έτσι. αυτό. Αυτό το οποίο είχα ε, ως σχέδιο ε, όταν ανέλαβα τη διεύθυνση του σχολείου το 2018 είναι να φτιάξουμε ένα χώρο mm -hmm. πολιτισμικό, εκπαιδευτικό, ε, το οποίο θα μεταφέρουμε στους εκπαιδευόμενους μας γνώσεις οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι να έρθουν να κάτσουμε σε μία αίθουσα, να έχουμε τον καθηγητή από εκεί απέναντι, απέναντι και όχι ισότιμα ε, και να λέει τα δικά του. Να χτυπάει το κουδούνι, να βγαίνουν έξω και σας κάτι έγινε, τίποτα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ε, να πείσουμε όλους και κυρίως τους συναδέλφους, οι οποίοι έρχονταν αρκετοί για πρώτη φορά σε δομές εκπαίδευση ενηλίκων, δεν είχαν την εμπειρία και την, ε, να διδάξουν σε σχολεία δεύτερη ευκαιρία, αλλά είχαμε την τύχη να έχουμε και πολλού συναδέλφου που γνώριζαν τα σχολεία μα, οπότε του βοήθησαν mm -hmm. και μαζί και με τη βοήθεια τη δικιά μα. Να πείσουμε ότι δεν θέλουμε να του μάθουμε ξερέ γνώσει, όπω λέμε στήρε γνώσει, αλλά να φτιάξουν πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ε, βάλαμε την, πέρα από τα project τα οποία υπάρχουν στο, στα σχολεία δεύτερη ευκαιρία, ε, βάλαμε και τι ενημερώσει από σημαντικού ε, ανθρώπου τη περιοχή μα, όχι μόνο τη πόλη μα όπως είναι γιατροί, όπως είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, όπως είναι τα επιμελητήρια, όπως είναι από τον ΟΑΕΔ, ε, προκειμένου να τους πούν πράγματα τα οποία ήθελαν. Mm -hmm. Φέραμε ακόμα αγρότες ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ε, ε, η εργασία τους είναι σχετική, πάνω στον αγροτικό τομέα και τις επιδοτήσεις. Ε, συνεργαστήκαμε ε, στενά και φέτος ακόμη περισσότερο με το Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο Θράκης. Παρακολουθήσαμε στις αίθουσες του Πανεπιστήμιου διαλέξεις για την περιοχή μας, για τους στράκες για την οικονομική ανάπτυξη, για την διαφορετικές περιόδους που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε ότι οι μαθητές σας ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτές τις δράσεις, ναι. περισσότερο για το μάθημα ή εξίσου. Αυ αυτή η ισομέρεια που καταφέραμε να κάνουμε τους σωθεί να μην βαριώνται, να μην mm. κουράζονται. Να θέλουν να έρθουν ε και πολλοί από αυτού του πείσαμε, επειδή παρατηρούσαμε ότι είχαμε κάποιε απουσίε πρώτε ώρε. Mm -hmm. Γιατί άνθρωποι γιατί εργάζονταν και ντρέπονταν να έρθουν με τα mm -hmm. ρούχα τη δουλειά και πήγαιναν σπίτι να αλλάξουν, να ετοιμαστούν και να έρθουν μετά. Του είπαμε: Όχι, θα έρχεστε όπω είστε. Mm -hmm. Εμεί αυτό θέλουμε. Δεν ντρέπεται κανένα για αυτό που είναι. Και πλέον πολλοί δεν κάνουν ούτε μία απουσία για αυτό το λόγο. Mm -hmm. ε, είναι, ε, ε, ακόμα ε, έχουμε καθιερώσει να βγαίνουμε μία φορά το μήνα ή οπότε ε, έτσι θέλουμε. Για έναν καφέ, στα καφέ τη πόλη μα. Είτε ως τμήμα είτε ως τμήματα. Mm -hmm. Αυτό βοηθάει πολύ στο να είναι το σχολείο μας ενωμένο. Στο να γνωρίσει καλύτερα ο ένα τον άλλον, να δούμε ότι δεν είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Έχουν πολλά κοινά. Ε, ποτέ δεν εστιάσαμε στο τι θρήσκευμα έχει ο καθένα, μια και μιλάμε για μια περιοχή έτσι ιδιαίτερη όπω είναι η περιοχή τη Θράκη. Ε, και μάλιστα ε, επισκεπτόμαστε όλα τα μνημεία. Τη mm -hmm. περιοχή, είτε χριστιανικά όπω είναι η Εκκλησία, είτε μουσουλμανικά όπω είναι ζαμιά. Τζαμιά. Ε, και πραγματικά βλέπει ότι ε, αυτό που μένει είναι ότι έχουμε τέτοια τόσα πράγματα και τόσο ωραία πράγματα και τόσο ιστορικά πράγματα στην πόλη μα, γιατί πολύ με την καθημερινότητά μα δεν ξέραμε τι έχουμε στην πόλη μα. Θέλουμε να μάθουμε την πόλη μα. Αυτό ε, προέχει. Και σημαντικό εκτό από το να μάθουμε την πόλη μα είναι και κάποιε ενημερώσει που κάνετε και για την υγεία. Mm -hmm. γιατί. Εντάξει, υπάρχουν και συμπολίτε μα που έρχονται εδώ πέρα στο σχολείο Όσα. και είναι κάποιε προχωρημένε ηλικία. Είναι ίσω γυναίκες γυναίκε που φοβούνται να εξεταστούν για έναν καρκίνο του μαστού, λέμε για παράδειγμα, ή διάφορα άλλα ζητήματα όπω η παχυσαρκία, το ζάχαρο. Και αυτά νομίζω Έτσι. είναι σημαντικό να δάσκονται σε ένα σχολείο και σε κάθε σχολείο. Είναι το Α και το Μ για του ενήλικε. Ήδη φέτο κάναμε πολλέ συνεργασίε με φορεί, όπω είναι ο Σύλλογο Καρκινοπαθών, όπω είναι ο Ιατρικό Σύλλογο, ιδιώτε ιατροί. Ε, φέραμε όλη την γκάμα των ιατρών και των ειδικωτήτων προκειμένου να μα ενημερώσουν για, τα, για οτιδήποτε. Ένα μόνο ε, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμή να φέρουμε, το έχουμε στο, στο μέλλον ε, στο σχέδιό μα, ανδρολόγο και μαζί σαν ίδιοι εκπαιδευόμενοι άντρε. Οι mm -hmm. ε, γυναικολόγοι έρχονται κατά κόρον, οι δερματολόγοι, οι παθολόγοι, οι καρδιολόγοι, πάντε. Ε, είναι το επόμενο που θα κάνουμε. Και ένα επόμενο σχέδιο το οποίο έχουμε για τα επόμενα έτη είναι να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο είτε με το Δημοκρίτο Πανεπιστημίου προκειμένου να ξεκινήσουμε πάλι. Είχε πολύ ωραία προγράμματα που είχαμε συμμετάσχει κατά καιρού για οστεομετρήσει. Καθώ επίση και να βρούμε πώ μπορούμε να κάνουμε ε, γυμναστική ενηλίκων ε, για να βάλουμε την κίνηση στη ζωή μα. Γιατί πολλοί από εμά δεν κινούμαστε. Όχι μόνο εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί. Καθόμαστε σε μια καρέκλα, στη δουλειά μα, στο σπίτι μα και π, π, δεν, ε, δεν γυμναζόμαστε. Αυτό είναι ε, έτσι ε, από τα επόμενα σχέδια τα οποία έχουμε. Και οι εργαζόμενοι ευρύτερα, ούτω ή άλλω, οι περισσότεροι και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είμαστε θέλοντα σημεί σε μία καρέκλα έτσι. μόνιμα. Έτσι, έτσι. Τώρα, το σχολείο δεύτερη ευκαιρία, σήμερα που μιλάμε, πόσου μαθητέ έχει και πόσα τμήματα. Την χρονιά που ολοκληρώθηκε. Ναι, για το 2023-2024 είχαμε 7 τμήματα, που κατατεσσόμαστε, στο, νομίζω, στο, στην πρώτη θέση σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. ε, και δεν είναι ότι είχαμε 7 τμήματα, είχαμε 127 πραγματικού μαθητέ. Mm -hmm. Όσοι εγγράφησαν, ήρθαν. Και στι δεν... δύο τάξει. Και στι δύο τάξει, ναι. Ε, τέσσερα τμήματα στο Α έτο και τρία τμήματα στο Β έτο. Ε, από αυτού του 127, όπω είπαμε, από 115, οι υπόλοιποι ε, έχασαν ή έτο ή εξάμεινο. Ε, εδώ όμω θέλω να πω ότι δεν έχασαν έτο ή επειδή ήρθαν, είδαν και δεν του άρεσε. Είτε γιατί είχαν δουλειέ, είτε είχαν προβλήματα υγεία, είτε είχαν σημαντικά θέματα με τα παιδιά του. Μπορούν να επιστρέψουν. Εννοείται, εννοείται. Ήδη εμεί τι αιτήσει κρατάμε και θα επικοινωνήσουμε πρώτα απ' όλα με αυτού mm -hmm. το νέο έτο για να έρθουν. Ανοιχτή ε... πρόσκληση λοιπόν εννοείται. και μέσα από αυτή τη συχνότητα σε όσου επιθυμούν και δεν έχουν για το χύψη λόγο απολυτήριο γυμνασίου ναι, να έρθουν. τα καταφέρουν Έτσι. και να έρθουν. Ήδη έχουμε για το νέο έτο 127 αιτήσει εκ των οποίων οι 76 είναι από το Δήμο Ιάσμου ε, και εννοείται ότι οι εγγραφές είναι ανοιχτές. Ε, για ποιο λόγο, ε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορούν να έρθουν το Σεπτέμβριο, να το μετανιώσουν ή να μην μπορούν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών. Ε, αν εμείς δούμε ότι έχουμε πάρα πολλές αιτήσει, τότε μέσω των συνεντεύξεων θα δούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ε, θέλουν και έχουν τι αντοχέ να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου Δεύτερη ευκαιρία και θα φτιάξουμε τα τμήματά μα. Ε, πιστεύω ότι για του χρόνου θα έχουμε 7 τμήματα γεμάτα και πάνω από 120 ανθρώπου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε στο δεύτερο μέρο να συζητήσουμε περισσότερο για το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτή τη διαφορετική τάξη. Αλλά ίσω και για κτηριακά ζητήματα και το τι θέλετε να πείτε εσεί προ το Υπουργείο Παιδεία, προ το Δήμο Κομοτηνή, προ του επαγγελματίε τη πόλη μα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.